Να πάμε στον κύριο Καθανασόπουλο, που είναι και μέλος της Επιτροπής. Φαντάζομαι να έχετε προλάβει την δικογραφία. Αλλά τώρα, άρα εσείς θα πάτε μόνο σε μια αίθουσα, θα πάρετε 1000 σελίδες και θα αρχίσετε να τις διαβάζετε. Αυτό θα γίνει τώρα. Αυτό αποφάσισε η πλειοψηφία. Ναι. Κοιτάξτε, όλο αυτό αναδεικνύει και την τραγική διάσταση του ζητήματος. Γιατί το λέμε αυτό, γιατί προσπάθησε ο κύριος Λαζαρίδης να τοποθετεί ότι δεν υπάρχει συγκάλυψη. Εμείς θεωρούμε ότι υπάρχει συγκάλυψη. Και υπάρχει συγκάλυψη γιατί ακριβώς δεν μπορεί να δικαιολογηθεί το βίαιο κλείσιμο των λειτουργιών της Εξεταστικής Επιτροπής πριν έρθει η δικογραφία, γιατί ξέραμε ότι θα έρθει, και πριν εξεταστούν και μια σειρά άλλοι μάρτυρες για να φωτίσουν πλευρές τις οποίες δεν είχαμε εξετάσει. Την έκρηξη και το βίαιο μπάζωμα αλλίωση του χώρου που έγινε το έγκλημα. Για ποιο λόγο, τι έχουν να κρύψουν, δηλαδή. Προσέξτε, η εξεταστική, παρά το γεγονός ότι έγιναν διάφορα, αυτή η εξεταστική έβγαλε συγκεκριμένα, ανέδειξε συγκεκριμένα στοιχεία, πολύ χρήσιμα, τα οποία όχι μόνο τις πολιτικές ευθύνες αναδεικνύουν, αλλά αναδεικνύουν και ποινικές ευθύνες υπουργών. Ναι. Από αυτήν την άποψη, λοιπόν, η κυβερνητική πλειοψηφία αποφάσισε να μην προχωρήσει πριν. Να ρωτήσω κάτι. Κυρίως επειδή μας ακούνε, λοιπόν, φαντάζομαι και συγγενείς και φίλοι των θυμάτων, υπάρχει περίπτωση οτιδήποτε από αυτά που λέτε, η δικαιοσύνη, η εισαγγελία φετών της Λάρισας και μετά να μην τα βρει, αν υπάρχουν εκεί έξω τα στοιχεία αυτά, οι μάρτυρες, οι ένοχοι, οποιοδήποτε. Τι είπαμε εμείς, ότι είναι συμπληρωματικές οι λειτουργίες και της Εξεταστικής Επιτροπής και της δικαιοσύνης. Και σε πάρα πολλές περιπτώσεις η λειτουργία της Εξεταστικής Επιτροπής συνέβαλε και βοήθησε ή πίεσε τη δικαιοσύνη να ασχοληθεί και με άλλα ζητήματα και με άλλους μάρτυρες. Ναι. Από αυτή την άποψη, λοιπόν, αυτή η συμπληρωματικότητα θα έπρεπε να συνεχιστεί και το επόμενο διάστημα, ούτως ώστε να δούμε και το βούλευμα του εφέτη και ταυτόχρονα να καταλήξουν και τα κόμματα στα πορίσματα τα οποία θα βάζανε. Να σας ρωτήσω κάτι. Εγώ ακούω δύο πλευρές. Η μία πλευρά, απλούς πολίτες. Ναι. Ναι, είναι συγκάλυψη. Ναι, προσπαθούσαν, ναι, τα μπάζωσαν το σημείο. Ναι, θέλανε να κρύψουν ποιος είναι ο πραγματικός ο υπεύθυνος. Υπάρχει και η άλλη πλευρά που ακούω. Ρε παιδιά, ένα λεπτό. Δηλαδή, όλοι όσοι πήγαν, πυροσβέστες, νοσηλευτές, από το ΕΚΑΒ, ήταν όλοι μέσα σε όλο αυτό το πλέγμα συνωμοσίας και μετά, δηλαδή, τα κάλυψαν όλοι αυτοί. Δεν είπε κανείς κάτι. Όχι, σας λέω ότι ακούω που λέει ο κόσμος. Μιλάμε για κυβερνητικές επιλογές. Ναι, άρα πάμε στο ερώτημα που έθεσε ο Κώστας. Όλα αυτά, δηλαδή, δεν θα τα βρει δικαιοσύνη. Η κυβέρνηση, συγγνώμη κύριε Καρθανασόπουλο. Δηλαδή, είναι τυχαίο, κυρία. Εμπιστευόμαστε τη δικαιοσύνη. Είναι τυχαίο, κυρία Βίδου, για παράδειγμα, ότι μετά από αυτό που συνέβη στην Εξεταστική, βγήκε η εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και ζήτησε να μπει πραγματογνώμονες για να ερευνηθεί η υπόθεση της έκρηξης και η υπόθεση της συγκάλυψης του χώρου. Δεν είναι τυχαίο, εμείς. Αυτό που λέτε. Υποβοηθά εξεταστική στο έργο της. Άρα, λοιπόν, θα έπρεπε να συνεχιστεί η λειτουργία της Εξεταστικής Επιτροπής. Εμείς αυτό είπαμε. Και αυτό ζητήσαμε όχι μια απλή παράταση μιας εβδομάδας για να καταστούν τα πορίσματα, αλλά να εξεταστούν και μάρτυρες που η πλειοψηφία τι έλεγε, ότι θα τους εξετάσουμε και αυτούς, μην ανησυχείτε. Και όμως υπήρξε αυτό το πράγμα. Καταρχάς, το να αποδοθεί δικαιοσύνη αίτημα του ίδιου του κόσμου, όλων των θυμάτων και όλων αυτών που διαδήλωσαν και να μην επαναληφθεί πάλι το έγκλημα αυτό. Ένα το κρατούμενο είναι αυτό και ο λαϊκός παράγοντας θα αποτελέσει κατά τη γνώμη μας τη θριαλίδα για να όλες οι προσπάθειες της συγκάλυψης και κουκουλώματος να μην έχουν αποτέλεσμα. Ένα δεύτερο ζήτημα. Το ότι δεν διώκεται ο κύριος Καραμάλης δεν είναι μόνο ευθύνη της πλειοψηφίας, αλλά έχει ευθύνη και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Γιατί με τις δικές τους... εμείς να διώξουμε τον γιατί κύριο με τις δικές... Αφήστε με. Καταθέσαμε έτοιμα για προεκλογική επιτροπή. Γιατί με τις δικές σας ακούστε τώρα, ας αφήσουμε τα κροκοδίλια δάκρυα για το 1.000.000. Ξέρουμε τις διαφορές ανάπτωσης. Το λέμε για ποιο λόγο το λέμε. Γιατί όταν... Εμείς δεν στηρίξαμε προανακριτική. Γιατί λοιπόν λέω ότι η μη δίωξη του κύριου Καραμάλη δεν έχει μόνο τη σφραγή της Νέας Δημοκρατίας και τη σφραγή του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, γιατί στη συνταγματική αναθεώρηση του ΚΚΕ κατέθεσε πρόταση να καταργηθεί η συνταγματική διάταξη περί ευθύνης υπουργών. Άρα λοιπόν να μην χρειαζόταν η απόφαση της εκάστοτε πλειοψηφίας για το αν θα διωχθεί ένας υπουργός ή όχι, και αυτή την πρόταση την απορρίψατε. Πρέπει να κλείσουμε. Κύριε Καραμάλη, και θέλαμε και άλλα θέματα.